Ερχόμαστε στο τραπέζι μας. Έφυγε η κυρία Νούση και ήρθαν η κυρία Χριστίνα Μπαλαμώτη, είστε διαιτολόγος, καλώς ήλθατε, και ο κύριος Γρηγόρης Δόγκας, που είστε γυμναστής. Ναι. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Να πω στους τηλεθεατές μας ότι το θέμα είναι παιδική παχυσαρκία και άσκηση μέσω του παιχνιδιού. Που σημαίνει ότι το πρόβλημα που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα με τα Ελληνόπουλα, που κάποια δυστυχώς έχουν παραπανήσιο βάρος, μπορεί να βοηθηθούν μέσω του παιχνιδιού. Θέλετε να μας πείτε πρώτα εσείς, κυρία Μπαλαμώτη, τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, να αναφερθούμε στα θλιβερά ποσοστά. Κατέχουμε την κορυφή της Ευρώπης σε παιδική παχυσαρκία. Είμαστε πρώτοι. Mm-hmm. Ουσιαστικά το 29,9% των αγοριών είναι υπέρβαρα. Να δείξουμε και τις κάρτες, ναι, που μας περιγράφετε. Ελάτε να τις δείξουμε. Να το. Ωραία. Το 29,9% λοιπόν των αγοριών και το 29,2% των κοριτσιών είναι υπέρβαρα. Mm-hmm. Και ένα 10,6% στα κορίτσια και 12,9% στα αγόρια είναι παχύσαρκα. Πολύ μεγάλα τα νούμερα. Μιλάμε για εξωφρενικά υψηλά ποσοστά. Mm-hmm. Στη χώρα μας, σε μια χώρα που έχει τη μεσογειακή διατροφή και την προωθεί, την προάγει προς τα έξω. Έτσι. Βλέπουμε, συγγνώμη, τι είναι όλα αυτά, τρέχουν λίγο τώρα. Λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την εμφάνιση της παχυσαρκίας, και εδώ θα μιλήσουμε και για το παιχνίδι. Ναι. Ένας από τους παράγοντες λοιπόν είναι η διατροφή, λογικό. Η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, τα παιδιά δεν βγαίνουν να παίξουν έξω, δεν βγαίνουν να αθληθούν. Σπίτι, κομπιούτερ, ναι, παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια και τέτοια λέτε. Κυρίως είμαστε εκεί. Ναι. Όπως επίσης η φτώχεια, η εγκατάλειψη αλλά και η παραμέληση του παιδιού είναι αίτια παχυσαρκίας. Mm-hmm. Σε έρευνα που έγινε στη Δανία, μάλιστα, βρήκαν ότι τα παιδιά που τα εγκαταλείπουν οι γονείς τους έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας την επόμενη δεκαετία της ζωής τους. Αντιληπτό. Χειρισμός, λοιπόν. Λοιπόν, ουσιαστικά χρειάζεται υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, γονέα, γιαγιά, παππού. Θα πρέπει να υπάρχει σύμπνοια απόψεων, γιατί καμιά φορά ο γονιός λέει: «Βγες, παιδί μου, να παίξεις, μη φας τόσο». Ο παππούς και η γιαγιά δίνουν το γλυκό στο μπουκώνουν παιδί. Κοινώς. Το μπουκώνουν. Mm-hmm. Και το παιδί κάπου παίρνει σχετικά μηνύματα. Ναι, μπερδεύεται. Χρειάζεται, σε όλο αυτό χρειάζεται η συνέννηση του παιδιού. Θα πρέπει το παιδί να είναι ενήμερο ότι κάνουμε αυτό για να πετύχουμε αυτό. Θα πρέπει και στο μυαλό του να έχει στόχους και σιγά σιγά να αρχίσει να καταλαβαίνει. Βασικό είναι, φαντάζομαι, να αρχίσει να το καταλαβαίνει ο γονιός ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν γονείς που δεν το έχουν αντιληφθεί. Ναι, να είναι και ευχαριστημένο με το βάρος του παιδιού. Σωστά. Αυτό είναι ένα μεγάλο, επίσης μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Παρόλο το παιδί έχει κιλά. Και η διαιτολογική υποστήριξη είναι και εφόσον χρειάζεται. Όταν η οικογένεια μπορέσει και ενωθεί, mm-hmm, το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί και χωρίς τη βοήθεια ειδικών, αν είναι σε χαμηλά επίπεδα. Σε πρώιμο στάδιο, δηλαδή, αν δεν υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ακριβώς. Τώρα, κύριε Δόγκα, να έρθω, mm-hmm, σε εσάς. Εάν και εφόσον έχουμε το πρόβλημα, εάν και εφόσον ένας γονιός το έχει αντιληφθεί και θέλει να βοηθήσει το παιδί του, τι σημαίνει το βοηθάμε μέσω του παιχνιδιού? Πριν φτάσω στο παιχνίδι, ναι, θα ήθελα να πω ότι η εκπαίδευση ξεκινάει από τη στιγμή της εγκυμοσύνης. Και για τον γονιό, αλλά και για το παιδί. Διότι η άσκηση είναι στη φύση μας. Τη διατροφή, mm-hmm, θα την δώσει ο γονιός από τη στιγμή που έχει το παιδί στην κοιλιά του. Εντάξει. Συμφωνώ απολύτως, λοιπόν, μαζί σας. Με το νομίζω που θα βγει ότι μία έγκυος γυναίκα που έχει, mm-hmm, πάρει πάρα πολλά κιλά, έχει και αυτό επίπτωση στο έμβριο. Εκεί φτάνετε, αυτό λέτε. Γιατί στην ουσία υπάρχουν τρεις περίοδοι της παιδικής ηλικίας που μπορούμε να επηρεάσουμε αρνητικά και να έχουμε ένα παιδί, μάλλον έναν παχύσαρκο ενήλικα στο μέλλον. Mm-hmm. Μία είναι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η κυρία Μπαλαμώτη μπορεί να μας πληροφορήσει καλύτερα. Συγγνώμη, να μην βλέπουμε σίγουρα παιδάκια τώρα από πίσω, στρομπουλά. Ακριβώς. Παιδάκια που χορεύουν. Σίγουρα η διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα επηρεάσει κατά μεγάλο ποσοστό το παιδί από τη στιγμή που θα βγει. Και είναι καλό που το λέτε, να το ξέρουν οι έγκυες μανούλες. Πρέπει να προσέχουν τι τρώνε, διότι, ναι, καθορίζει και το παιδάκι τους η δική τους η διατροφή. Ακριβώς. Και το βάρος γέννησης του παιδιού και το βάρος του παιδιού αργότερα. Σωστό. Και εννοείται ότι μπορεί να περάσει και σε δεύτερη γενιά, δηλαδή στο εγγόνι. Ακριβώς. Να δούμε λοιπόν λίγο εδώ τι βλέπουμε. Μας βοηθάτε να δούμε λίγο τι βλέπουμε. Λοιπόν, έχουμε κίνηση και έχουμε ένα παιδικό αερόμπικ. Γενικότερα, mm-hmm, η κίνηση είναι στο αίμα των παιδιών. Άρα αερόβιες ασκήσεις. Αερόβιες ασκήσεις. Yeah. Τώρα και στατικές γενικότερα. Mm-hmm. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι το βασικό κομμάτι της παιδικής ηλικίας. Τα παιδιά έχουν ξεχάσει να παίζουν. Εμείς στην ουσία, σαν γυμναστές, προσπαθούμε να εντάξουμε την κίνηση και τη διατροφή μέσω του παιχνιδιού. Mm-hmm. Δηλαδή, συνδυάζουμε αθλοπαιδιές. Ναι. Mm-hmm. Κινήσει με το βάρος του σώματος κατά προτίμηση, μεταφορά
γενικά τους σωματικούς βάρους με τρέξιμο, αλλαγή κατεύθυνσης, ισορροπία, γενικά όλες τις φυσικές ικανότητες που έχει το σώμα μας. Και το κάνετε σαν παιχνίδι όμως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για να είναι εγωιτευτικό για τα παιδιά. Ακριβώς, για παράδειγμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εξοπλισμό, είτε είναι ψεύτικος είτε αληθινός, αν αναφερθούμε και στη διατροφή φρούτα, πλαστικά ή ακόμα και αληθινά, και να δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι σε μορφή σκυταλοδρομίας, το οποίο θα έχει σκοπό να μάθουν τα 5 γεύματα τα βασικά της ημέρας που θα πρέπει να υπάρχουν. Παιχνίδι, μέσω του οποίου βάζεις και κίνητρο στο παιδάκι. Και παιδαγωγικό. Σωστά. Εντάξει. Δηλαδή, εκπαιδεύουμε το παιδί εμείς οι ίδιοι. Δεν είναι δουλειά μόνο δική μου, του γυμναστή, του διατροφολόγου, αλλά είναι και δουλειά των γονιών. Να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Ναι. Και σωστό που το λέτε. Και αυτό ότι σαφώς είναι και δουλειά των γονιών, διότι μέσα στο σπίτι νομίζω ότι γίνεται ο μεγαλύτερος όγκος δουλειάς. Στην ουσία, εμείς είμαστε το μέσο. Αυτό ήθελα να πω. Εσείς τώρα που μιλάμε, κάποιοι γονείς που ενδιαφέρονται και θέλουν να ακολουθήσουν μια τέτοιου είδους προσπάθεια για τα παιδιά τους, πού έρχονται? Συγκεκριμένα, εμείς συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Athens Trainers, η οποία είναι εταιρεία που απευθύνεται σε οτιδήποτε αφορά το χώρο της φυσικής δραστηριότητας και γενικότερα τα παρακλάδια του. Και παιδιών, λοιπόν, εστιάζει δηλαδή στα παιδιά. Συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Fit Smiley Kids και γίνεται είτε σε μορφή event είτε... Λοιπόν, που στόχος γενικότερα του προγράμματος είναι τα παιδιά να μάθουν πάλι να κινούνται, όχι μόνα τους, αλλά με την παρέα των άλλων. Γιατί θέλει αρκετή ανάπτυξη, η τεχνολογία δυστυχώς τα έχει περιορίσει και τα έχει κλείσει μέσα σε 4 τείχους. Έχουν ξεχάσει ακόμα και το να δημιουργούν ανθρώπινες σχέσεις. Παρέες λέτε, το βλέπετε αυτό. Ακριβώς. Έρχονται παιδάκια δηλαδή τα οποία τα βλέπετε. Πολλές φορές έχω παιδιά που μου αναφέρουν φίλους και όταν θα τους πω τι κάνατε με τους φίλους σας σήμερα, μου λένε παίξαμε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Παίξαμε DSI ο καθένας στο δικό του. Στον υπολογιστή. Αλλά σε όχι στον ίδιο χώρο. Αλλού ένας, αλλού άλλο. Ο καθένας στο σπίτι του και απλά επικοινωνούν μέσω της... Ναι, καιρή νέα ήθη. Άρα λοιπόν, το πρώτο που κάνατε, κυρία Μπαλαμώτη, είναι να βάζετε σε μια λογική το παιδάκι σε συνδυασμό με την οικογένεια σωστής διατροφής, βασικός κανόνας, και μετά έρχεστε εσείς και το βάζετε σε παιχνιδοάσκηση, να το πω έτσι. Σε παιχνιδοάσκηση. Ναι. Πώς τα βλέπετε μέχρι τώρα τα αποτελέσματα, δηλαδή από την εμπειρία σας με τα παιδάκια που έχετε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Όσον αφορά πώς βλέπουμε αν δέχονται την άσκηση... Αν έχετε αποτελέσματα. Αποτελέσματα θετικά. Σίγουρα υπάρχουν, γιατί από τη στιγμή που το παιδί θα κινηθεί και θα παίξει με άλλα παιδιά, το πρώτο πράγμα που θα δούμε πάνω του είναι το χαμόγελο. Όταν υπάρχει χαμόγελο στο παιδί, υπάρχει θετική εξέλιξη και μέλλον, εντάξει, σαν ενήλικας. Λοιπόν, άρα από τη στιγμή, δεν ξέρω τώρα, ίσως εδώ είναι και λίγο μπερδεμένα, από τη στιγμή που ένα πρόγραμμα αρχίσει να αποκτά χαμόγελα, παιδικά χαμόγελα, είναι πετυχημένο. Αυτό είναι από εσάς δικό σας, είναι αυτό ή από το εξωτερικό? Όχι, όχι, δεν είναι δικό μας. Δεν είναι δικό σας, από το εξωτερικό είναι. Από τη στιγμή που θα αποκτήσει χαμόγελο, είναι πετυχημένο και ήδη έχει μπει ο πρώτος λίθος στο να χτίσουμε υγιή. Ξέρετε, μου φαίνεται περίεργο το να σκέφτομαι ότι ένα παιδί δεν ξέρει το παιχνίδι ή δεν είναι μοιημένο στο παιχνίδι. Μου φαίνεται πολύ παράξενο. Δυστυχώς, κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Πραγματικά, επειδή δουλεύουμε αρκετά με groups, ένα βασικό κομμάτι είναι... Τα παιδιά βοηθούν οι ομάδες. Ακριβώς. Βοηθούν πολύ. Γιατί ομαδοποιούνται και αποκτούν ομοιόμορφη συμπεριφορά. Ακριβώς. Και έχει τύχει να έρθει η μητέρα μετά να μου πει ότι η μικρή μου μου είπε, όχι μαμά, εγώ θα φάω μήλο. Δεν θα φάω αυτό. Άρα έπιασε τόπο. Ναι, έπιασε τόπο. Και στην ουσία είναι η κοινωνία μας, απλά στη γέννησή της, ας το πούμε. Κύριε Δόκα και κυρία Μπαλαμώτη, θα τα ξαναπούμε, διότι νομίζω ότι πιάνετε πτυχές της καθημερινότητας